Σήμερα σας έχω σολομό. Ξεκινάω κατευθείαν. Θα φτιάξουμε ένα φοβερό πιάτο με σολομό και ρύζι μπασμάτι. Μια συνταγή που πραγματικά είναι πολύ εύκολη, θα σας αρέσει πολύ και θα τη φτιάξουμε με ένα τηγάνι και ένα μικρό κατσαρολάκι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όλα ξεκινάνε από ένα μικρό κατσαρολάκι. Εκεί λοιπόν θα βράσουμε το ρύζι. Έχω ρύζι μπασμάτι, exotic. Είναι ένα από τα πιο ωραία ρύζια από την Ινδία. Γίνεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Έχει εύκολο άνοιγμα. Και όπως γράφει και στο πακέτο, το ρύζι μπασμάτι είναι η βασίλισσα των αρωμάτων. Λοιπόν, θα ρίξω το μισό πακέτο μέσα στο κατσαρολάκι με νερό που βράζει. Θα το κάνω αυτό που λέμε σουρωτώ αυτό το μπασμάτι. Περίπου θέλει 8 λεπτά για να γίνει. Θέλει λίγο ακόμα για το μισό πακέτο. Θα μου πείτε πώς το καταλαβαίνω. Θα σας δείξω. Είναι 500 γραμμάρια. Εγώ θα βάλω τα 250. Και εδώ στην άκρη, όπως θα δείτε, τώρα βάλα λίγο παραπάνω, έχει μετρητή με γραμμάρια που μπορείτε να δείτε πόσο θέλετε να βάλετε. Λοιπόν, επίσης έχει ωραίο κλείσιμο. Θα το κλείσετε έτσι εδώ. Έχει αυτοκόλλητο και κολλάει για να το ξαναβάλετε ωραία στο ντουλάπι σας. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε. Καλό είναι να πάρετε ένα κουτάλι στην αρχή, να κάνετε ένα ανακάτεμα στο ρύζι μπασμάτι και παίρνω χρόνο με το ρολόι μου, 8 λεπτά και μετά σε ένα σουρωτήρι το οποίο το έχω έτοιμο εδώ, θα το σουρώσουμε. Λοιπόν, το ρύζι μας είναι έτοιμο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ασχοληθούμε με το σολομό μας. Έχω 2 φιλέτα σολομού, τα οποία τα έχω πάρει από το σούπερ μάρκετ. Έχω ζητήσει στον ψαρά και μου έχει βγάλει τα κόκαλα. Αυτό ακόμα πιο εύκολο θα σας το κάνει ο ιχθυοπόλης σας. Και χρειαζόμαστε ένα μεγάλο τηγάνι, το οποίο θα το βάλω δυνατή φωτιά εδώ. Θα περιμένω να ζεσταθεί και συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Το τηγάνι μου έχει ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Θα βάλουμε μέσα μία κουταλιά ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό εδώ. Και όπως είναι, θα βάλουμε το αποσπόμενο γερούλι. Να πάει το λάδι παντού. Χαμηλώνω λίγο το τηγάνι και θα βάλω τα 2 φιλέτα σολομού να ψηθούν. Δεν πρέπει να ψήνετε το ψάρι πάρα πολύ. Στεγνώνει και δεν γίνεται ωραίος ο σολομός. Όπως θα δείτε, έχει το δέρμα του. Θα το βάλω πρώτα από το δέρμα. Και θα το αφήσω τουλάχιστον 2-3 λεπτά, έτσι στο δέρμα του σολομού από κάτω, να γίνει αυτό που λέμε τραγανό. Το φιλέτο μου είναι έτοιμο για γύρισμα. Είναι πάρα πολύ βασικό να σας δείξω ότι το σολομό θα το γυρίσετε. Θα δείτε εδώ, όταν αρχίζει και αστρίζει μέχρι τη μέση. Βλέπετε εδώ. Πάμε να το γυρίσουμε. Τραγανό. Ωραίο. Χαμηλώνουμε τώρα τη φωτιά μας. Πολύ. Και το αφήνουμε σιγά σιγά να ψηθεί. Για αυτούς που θέλουν να μην μυρίσει πολύ το σπίτι τους, μπορούν να το βάλουν μέσα στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 8 λεπτά με το αποσπόμενο γερούλι να ψηθεί εκεί μέσα και θα γίνει πραγματικά τέλειος ο σολομός. Εγώ απλώς έχω βάλει σιγανή φωτιά εδώ και θα το αφήσω σιγά σιγά να ψηθεί. Ο σολομός μου έχει ψηθεί. Λοιπόν, σε ένα πιάτο θα το αφαιρέσετε με προσοχή. Μέσα παραμένει λίγο όμως. Αλλά τι γίνεται όμως, έχει θερμοκρασία. Αυτό το ψάρι συνεχίζει και ψήνεται. Και έτσι την ώρα που θα το σερβίρουμε θα είναι μέσα πραγματικά τέλειο. Σε ένα μπολάκι θέλω να αφαιρέσετε τα λιπαρά τα οποία έχει μέσα το τηγάνι. Αυτά είναι λιπαρά από το λάδι που ρίξαμε στην αρχή, αλλά και από το σολομό. Ο ίδιος σολομός είναι λιπαρό ψάρι, βγάζει τα λίπη του. Χαμηλώνω λοιπόν τη φωτιά και εδώ μέσα θα ρίξουμε το βούτυρό μας. Θα φτιάξουμε τώρα δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Βάλουμε το βούτυρο να λιώσει. Θέλω ένα μικρό κουτάλι και θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα βουτύρου. Είναι το βούτυρο που λιώνει. Θα βάλουμε μέσα μια κουταλιά μέλι. Είναι μέλι ανθέων, το οποίο είναι εξαιρετικό. Θα δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, το μέλι ανθέων.
το μελί τιμών. Τέλειο. Όπα, αυτό το μέλι είναι φοβερό. Ωραία. Και θα βάλουμε και δύο κουταλιές κρέμα βαλσαμικού, γλυκό με όξινο μαζί. Είναι φοβερό. Λοιπόν, μία, δύο κουταλιές. Καλό ανακάτεμα για αρχή. Και γίνεται μια πολύ ωραία σάλτσα, βλέπετε. Σιγανή φωτιά. Εδώ θα βάλουμε ξύσμα από το lime. Πάμε να ρίξουμε τα υγρά τώρα. Τα υγρά μας εδώ είναι χυμός από lime, λίγο ζωμός. Ωραία. Και κρέμα γάλακτος. Αυτό θα το αφήσουμε σιγά σιγά να έρθει να δέσει και φυσικά θα βάλουμε μέσα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακάτεμα, μπορείτε να το ανακατέψετε με ένα κουταλάκι. Και αυτό όταν έρθει να δέσει θα βάλουμε μέσα ωραία μυρωδικά. Τελευταία στιγμή έχω κόλιανδρο, σχοινόπρασο και μαϊντανό. Και ήρθε η ώρα να πάρω το αποσπόμενο χερούλι και να πάω να σουρώσω τον μπασμάτι μου. Είναι έτοιμο. Πάμε για σούρωμα. Θέλω να το σουρώσετε καλά και όπως είναι θα το ξαναβάλουμε μέσα στην κατσαρόλα με λίγο σισαμέλαιο, ίσα ίσα να πάρει ένα ωραίο άρωμα και έχουμε ένα ωραίο σαν ρύζι ατμού, εύκολο και γρήγορο. Κρατήστε την υγρασία του να είναι μέσα. Κοιτάξτε μέσα, σισαμέλαιο, παντού και καλό ανακάτεμα με το κουτάλι. Έτσι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο ρύζι μπασμάτι για να το σερβίρουμε μαζί με το σολομό μας. Σβήνω και τη σάλτσα μου και έχουμε σολομό έτοιμο, ρύζι έτοιμο και πρέπει να τελειώσουμε τη σάλτσα. Στη σάλτσα ξέρετε τι θα βάλουμε. Θα βάλουμε τα μυρωδικά όπως είναι. Κοιτάξτε, κόλιανδρος, σχοινόπρασο, μαϊντανός. Θα ψιλοκόψω λίγα και όπως είναι θα μπουν μέσα στη σάλτσα. Ανακάτεμα με το κουτάλι μου. Πάρτε ένα ωραίο πιάτο και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, καταρχήν λίγο ριζάκι, θα το κάνω όπως θα το κάνατε στη σπίτι σας, έτσι. Στο κέντρο του πιάτου λίγο ρύζι. Κατευθείαν, απλά πράγματα, τέλεια. Από πάνω ένα φιλέτο σολομού. Και ακόμα πιο πάνω η σάλτσα η ωραία που έχουμε φτιάξει, εδώ, με το μέλι, την κρέμα βαλσαμικού, την κρέμα γάλακτος, τα μυρωδικά μας, λίγο ζωμό, πιπεράκι και θα την περιχύσετε από πάνω. Δείτε τι ωραία. Αυτό είναι. Σάλτσα βουτύρου, με μυρωδικά. Βάλτε και λίγο γύρω γύρω, λίγο φυσκοτριμμένο πιπέρι και έχουμε ένα πολύ ωραίο απλό πιάτο, συνταγή εύκολη, γρήγορη για το σπίτι. Πιπεράκι. Ποιος δεν θέλει να το φάει. Κάντε λοιπόν subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, follow στο Insta, Alex Παπανδρέου για να βλέπετε πολλές ωραίες φωτογραφίες και ωραία stories και φυσικά εμείς θα τα πούμε εδώ, το κανάλι μου, με μία άλλη, μάλλον όχι μία, με πολλές ξεχωριστές, διαφορετικές και νόστιμες συνταγές. Γεια σας!